Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλεσμένος στο στούντιο του Μιλτέρ, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κ. Ευάγγελος Αποστολάκης. Κύριε Αποστολάκη, καλώς ήρθατε στο Μιλτέρ. Επιτέλους θα λέμε και από κοντά, γιατί όλες τις άλλες φορές είχαμε χρησιμοποιήσει το Skype για να τα πούμε άνετα στο στούντιο. Σκεφτήκαμε να σας καλέσουμε γιατί τα μεγάλα θέματα που θα έπρεπε να μας απασχολούν λόγω της εσωτερικής επικαιρότητας έχουν πάει λίγο στην άκρη. Και αναφέρομαι σε όλο αυτό το γεωπολιτικό παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή μας. Η Ελλάδα μοιάζει να βρίσκεται μέσα σε μία θύελλα και αναφέρομαι και στις εξελίξεις που έχουμε στην Ουκρανία και στην κόντρα Ρωσίας με τη Δύση, αλλά και στα ελληνοτουρκικά. Και δυστυχώς αυτά τα μέτωπα συνδέονται. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πάρει σαφή θέση ως μέλος του ΝΑΤΟ και σύμμαχος των ΗΠΑ. Αυτό φαίνεται να έχει προκαλέσει κάποια προβλήματα στη σχέση μας με τη Ρωσία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ελιχθούμε κάπως καλύτερα στην όλη κατάσταση. Κύριε Καρβουνόπουλε, καταρχήν καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τα θέματα που υπάρχουν, όπως λέτε και εσείς, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και είναι μια ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα. Ναι, πράγματι, η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στην περιοχή και η εμπλοκή της Ευρώπης, της Αμερικής, στο θέμα της Ουκρανίας μας έχει βάλει αναγκαστικά στο χώρο αυτό και πράγματι θέλει πάρα πολύ προσοχή στο πώς θα το διαχειριστούμε. Με δεδομένο ότι η Ελλάδα διατηρεί ιστορικά πολύ καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Η Ρωσία ξέρει πολύ καλά ποιες είναι οι δεσμεύσεις της Ελλάδας που προκύπτουν από τους οργανισμούς στους οποίους ανήκουμε. Οπότε μέσα σε αυτά τα περιθώρια πάντα βρίσκαμε τον τρόπο να κινούμαστε ούτως ώστε να μην χαλάμε τελείως τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, αλλά την άλλη τη μεριά να μην έχουμε και θέματα με τις υποχρεώσεις μας στους οργανισμούς στους οποίους ανήκουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Η δικιά μας εμπλοκή βέβαια σε αυτή την υπόθεση δεν είναι τόσο άμεση, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον. Η δικιά μου εκτίμηση είναι προς το παρόν, ναι μεν υπάρχει μεγάλη ένταση, η απειλή της επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία, η υποστήριξη της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αμερική δημιουργούν μια ανησυχία, μην εμπλακούμε σε στρατηγικές επιχειρήσεις, τις οποίες κανείς δεν θέλει βέβαια. Η εκτίμηση είναι ότι προς το παρόν το παιχνίδι παίζεται διπλωματικά, εξασκούνται πιέσεις και από τις δύο μεριές ή από όλες τις μεριές με σκοπό οι μεν Ρώσοι να διασφαλίσουν και να περάσουν στους υπολείπους ότι αυτό το θέμα με την Ουκρανία είναι θέμα επιβίωσης της Ρωσίας. Προσπαθεί να αποτρέψει την οποιαδήποτε προοπτική ένταξη της Ουκρανίας και των προανατολικών χωρών στον οργανισμό του ΝΑΤΟ και θεωρώ ότι με την απειλή της εισβολής στην Ουκρανία εξασκεί μία πίεση η οποία δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσει. Όλοι βέβαια πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δύσκολα η Αμερική θα εμπλακεί σε πολεμικές επιχειρήσεις για λογαριασμό της Ουκρανίας. Και με αυτό σαν δεδομένο αφήνουμε πολλά περιθώρια και έχουμε ελπίδες ότι αυτή η υπόθεση μπορεί να τελειώσει χωρίς να έχουμε στρατηγικές εμπλοκές και να εξαντληθεί μέσα στο κομμάτι των διπλωματικών αντιπαραθέσεων. Θέλει πάρα πολύ προσοχή από την Ελλάδα στο πώς θα εμπλακούμε σε αυτή την υπόθεση. Δεν συζητάω βέβαια για την περίπτωση του να συμμετέχουμε σε στρατηγικές επιχειρήσεις.
αυτό το έχουμε ξανακάνει πριν από 100 χρόνια και δεν μας βγήκε σε καλό. Η κυβέρνηση βέβαια και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα νομίζω ότι πρέπει να ζυγιάσουν πολύ καλά την κατάσταση και οι κινήσεις μας πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές, δεδομένου ότι πρέπει να τηρούνται οι ισορροπίες και η Ελλάδα, όπως έχω ξαναπεί, επειδή είναι ένα μικρό κράτος, θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ να μην δημιουργεί αντιπαραθέσεις και εχθρότητες με κανένα κράτος. Κινούμε λοιπόν μέσα σε αυτό το σκεπτικό. Θα πρέπει να είμαστε, οι κινήσεις μας να είναι και οι ενέργειές μας πάρα πολύ ζυγιασμένες και με γνώμονα η Ελλάδα να βγει κερδισμένη από αυτή την ιστορία. Υπάρχει, επειδή είπα ότι όλα αυτά που γίνονται στην περιοχή μας συνδέονται και με τα ελληνοτουρκικά, υπάρχει ένταση στα ελληνοτουρκικά η οποία δεν έχει οδηγήσει σε κάποια έκρηξη και αυτό οφείλεται κυρίως σε μια αμυντική στάση που έχουμε επιλέξει να κρατάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μήπως όμως έχουμε ξεπεράσει κάποια όρια σε αυτή την άμυνα και έχουμε αρχίσει να στέλνουμε στην Άγκυρα το λάθος μήνυμα ότι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε συνεχώς βήματα προς τα πίσω? Γεγονός είναι ότι δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς ένα τέτοιο θέμα και δεν είναι καινούριο. Το πρόβλημα με τους Τούρκους το ζούμε τόσα χρόνια. Οι θέσεις μας βέβαια κατά καιρούς είναι διαφορετικές. Θυμάμαι εγώ την περίοδο που ήμουν αρχηγός για ΕΘΑ και υπουργός. Τα θέματα πάλι ήταν πάρα πολύ σοβαρά, όμως με μια ανάλογη μεθόδευση, με μια καλή επικοινωνία που υπήρχε, κρατήσαμε μια θέση η οποία ήταν αρκετά συνεπής και τελικά αποτελεσματική, γιατί περάσαμε τα μηνύματα που έπρεπε στην απέναντι πλευρά με πάρα πολλούς τρόπους και από πάρα πολλά κανάλια. Ήταν ξεκάθαρη η θέση μας. Οπότε καταφέραμε πάρα πολλά ζητήματα και πάρα πολλές εμπλοκές να τις ξεπεράσουμε χωρίς να υπάρχει κάποια καταστροφική συνέπεια. Σας θυμίζω τις περιπτώσεις των προβλημάτων που είχαμε με το λιμενικό και τα θέματα που είχαν προκύψει στα Ήμια και στα διάφορα νησιά. Σας θυμίζω την περίπτωση του Ρουκ Ρεΐς, στο οποίο σταθήκαμε αξιοπρεπώς. Περάσαμε τη θέση ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να κάνουμε πίσω στην απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έληξε αυτή η υπόθεση, νομίζω, με ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Στέλνατε όμως απέναντι ένα μήνυμα αποτροπής που οδηγούσε στη διπλωματική, ας πούμε, εκτόνωση. Αναφέρατε τα Ήμια, είναι μια υπόθεση που έτυχε να την γνωρίζω ένα βράδυ που υπήρξε μια συγκέντρωση δυνάμεων τουρκικών, το οποίο το διαχειριστήκατε με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη διαφορά τώρα, ότι δεν ξέρω αν στέλνουμε με την ίδια ένταση αυτό το μήνυμα αποτροπής. Ναι, υπάρχει η αποτροπή και το μήνυμα που πρέπει να περάσει κάποιος και που περνάει είναι ότι δεν είναι ανάγκη να έχεις υπεροπλία για να αντιμετωπίσεις ένα τέτοιο ζήτημα και μια τέτοια απειλή. Απλά πρέπει να έχεις περάσει το μήνυμα ότι αυτά που έχω θα τα χρησιμοποιήσω αν χρειαστεί. Δεν εύχεται κανείς βέβαια ποτέ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά πρέπει να πιστέψει και ο απέναντι και πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι δεν έχουμε περιθώρια να κάνουμε πίσω σε κάποια σημεία τα οποία χρόνια τώρα διεκδικούμε και υποστηρίζουμε ότι είναι οι ελληνικές θέσεις. Μου είπατε προηγουμένως για την υποχωρητικότητα. Η υποχωρητικότητα έχει κάποια όρια. Είναι σίγουρο ότι όταν υποχωρείς συνέχεια δεν είναι ο καλύτερος τρόπος και δεν κερδίζεις. Όλοι πρέπει να καταλαβαίνουν και οι απέναντι ότι
ένα κράτος το οποίο πατάει στην νομιμότητα και στις συνθήκες οι οποίες διασφαλίζουν την κυριαρχία του, είναι δύσκολο και δεν το εκτιμά κανείς όταν ξεφεύγει από αυτά και αρχίζει να υποχωρεί. Όμως, προκειμένου να διατηρηθεί μια ηρεμία, να μην έχουμε εντάσεις, να μην έχουμε στρατιωτικές εμπλοκές, αναγκαστικά κάνεις χειρισμούς που τουλάχιστον δείχνεις ότι δεν είσαι εσύ αυτός που τα επιδιώκεις, αλλά την άλλη τη μεριά ότι δεν θα υπαναχωρήσεις και δεν θα αφήσεις κανένα να καταπατήσει κυριαρχικά δικαιώματα, ούτε να ξεφύγεις από αυτά τα οποία έχεις διασφαλίσει και διεκδικείς και προσπαθείς να προστατεύσεις. Η χώρα έχει υπογράψει μια σειρά από συμφωνίες με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, την Αμυντική Συμφωνία με τη Γαλλία, την ανανέωση της Αμυντικής Συμφωνίας με την Αμερική. Όλα αυτά παρουσιάστηκαν ως εγγυήσεις ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, η πραγματικότητα σε πρώτη φάση τουλάχιστον δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει αυτή την εκτίμηση. Βλέπουμε ότι ο EastMed ναυάγησε. Οι Αμερικανοί ήδη συζητάνε έναν αγωγό Κύπρου, Ισραήλ, Τουρκίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αντί να φέρουν επενδύσεις εδώ, διαβάζουμε ότι θα ρίξουν 10 δισεκατομμύρια στην τουρκική οικονομία. Μήπως κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά ή κάπου έχουμε κάνει λάθος εκτίμηση? Συμφωνούμε, νομίζω δεν χρειάζονται κουβέντες γι' αυτό, ότι οποιαδήποτε συμφωνία και ειδικά με δρόντες στην περιοχή είναι στη θετική κατεύθυνση. Και η συμφωνία με την Αίγυπτο και η συμφωνία με την Ιταλία και η συμφωνία με τη Γαλλία και η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι σωστή κατεύθυνση. Όμως οι συμφωνίες είναι θέματα και κάποιες θέσεις οι οποίες είναι ζωντανές. Η κάθε συμφωνία πρέπει να καλλιεργηθεί και ώστε να έχει τα ανάλογα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα για αυτόν που την κάνει. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι με κάποιο τρόπο εμείς θεωρούμε ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη, ότι η Τουρκία καταραίει οικονομικά, ότι σιγά σιγά μπαίνει στο περιθώριο, πιστεύοντας ότι η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη σημασία για τους υπολείπους, για τους συμμάχους μας σε σχέση με την Τουρκία, και ουσιαστικά περιμένουμε να λυθούν τα προβλήματά μας αντιμετωπίζοντας την Τουρκία σαν κάποιον ο οποίος στριμώχνεται σιγά σιγά και μπαίνει στο περιθώριο. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η Τουρκία είναι ένα μεγάλο κράτος, είναι πολύ σημαντική για τους συμμάχους μας, είναι πολύ μεγάλος πάροχος δυνάμεων στο ΝΑΤΟ, έχει μια αγορά η οποία είναι ελκυστική και όλοι θέλουν να έχουν συνεργασία μαζί τους, παρεμβαίνει και συμμετέχει σχεδόν σε όλες τις εμπλοκές που υπάρχουν στο γεωπολιτικό χώρο της ευρύτερης περιοχής στον οποίο ανήκει και η Ελλάδα. Βέβαια, δεν είναι μόνο οι συμφωνίες αυτές που διασφαλίζουν την επιβίωσή μας και τις προοπτικές που πρέπει να έχουμε σαν χώρα. Και η κάθε συμφωνία πρέπει να γίνεται, να διατηρείται, να καλλιεργείται, να αξιοποιείται κατά τον καλύτερο τρόπο, αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος για να μας διασφαλίσει. Νομίζω οι συμφωνίες και οι καλές σχέσεις με τους γύρω μας, αλλά παράλληλα η οικονομική ανάπτυξη, η ισχύς των ενόπλων δυνάμεων και οι σωστές πολιτικές ενέργειες και αποφάσεις είναι αυτές που δείχνουν το δρόμο και τη δυνατότητα να σταθούμε και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλύτερα. Το κομμάτι με τα ελληνοτουρκικά θέματα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και η αντιμετώπιση του δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι ή έτσι ή αλλιώς. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απόψεις γι' αυτά.
χρειάζονται ενέργειες, χρειάζεται πολύ καλή εκτίμηση και συνεχής προσπάθεια, ώστε να διατηρούμαστε μονίμως σε μια θέση που να μπορούμε να διεκδικούμε και να υποστηρίζουμε τα συμφέροντα της χώρας. Μία παρατήρηση που έχω να κάνω για το θέμα, ας πούμε, της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας, η οποία ήταν μία συμφωνία που εγώ σαν αρχηγός ΓΕΘΑ και σαν υπουργός με την προηγούμενη κυβέρνηση την είχαμε διαμορφώσει, κάναμε το μεγαλύτερο μέρος της συμφωνίας και περιμέναμε ότι για να υπογραφεί θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποιες αν μη τι άλλο, θετικές ανταποκρίσεις από την Αμερικάνικη πλευρά. Ακόμα και το γεγονός ότι ανανεωνόταν η συμφωνία κάθε ένα χρόνο ήταν ένας τρόπος... ήταν ένα χαρτί που ένα το χαρτί παίζαμε, που το έπαιζες και μπορούσες να διαπραγματευτείς κάθε φορά, έτσι ώστε να μην θεωρείσαι δεδομένος ότι τέλος πάντων... εν λευκό πλέον, η Αμερική και οι συμμαχοί μας έχουν βάσεις, έχουν όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη συμφωνία. Και μία πολύ κακή εξέλιξη ήταν η απομάκρυση και το no paper το αμερικάνικο, που δείχνει ότι δεν συμμετέχουν πλέον οι Αμερικάνοι στο πρόγραμμα του EastMed, το οποίο καθαρά καταλαβαίνουμε ότι ήταν για να... δείξει στους Τούρκους ότι ωραία, καταλαβαίνουμε τις θέσεις σας, θεωρούμε ότι πρέπει να είστε και εσείς μες στο παιχνίδι, οπότε ό,τι γίνει θα πρέπει να γίνει με αυτή τη λογική. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι συμφωνίες είναι καλές, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και από τις δύο πλευρές με την ίδια θέρμη και με την ίδια ειλικρίνεια και αποτελεσματικότητα, ώστε να έχουν και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επειδή μιλήσατε για την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων που είναι απαραίτητη για να υποστηριχθούν και αυτές τις συμφωνίες, η κυβέρνηση, όπως λέει, έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια επανεξοπλισμού της χώρας. Είχαμε την απόφαση για τις φρεγάτες, είχαμε την παραλαβή των πρώτων Ραφάλ. Αυτή η προσπάθεια δέχεται μια κριτική σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της. Πώς βλέπετε αυτές τις κινήσεις που έγιναν στους εξοπλισμούς? Καταρχήν, εγώ και σαν πρώην στρατιωτικός θεωρώ ότι οτιδήποτε προστίθεται σαν δυνατότητα στις ένοπλες δυνάμεις είναι σωστή κατεύθυνση. Όμως οι εξοπλισμοί και τα προγράμματα εξοπλιστικά πρέπει να ακολουθούν μια διαδικασία ούτως ώστε να είναι αυτά που παίρνουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των γενικών επιτελείων αφενός και αφετέρου μέσα στις δυνατότητες τις οικονομικές της χώρας. Στην προκειμένη περίπτωση γίνανε κινήσεις προς τη σωστή μεν κατεύθυνση, αλλά δεν ήταν όλες μέσα στους σχεδιασμούς και μέσα στις προοπτικές που υπήρχαν. Θεωρώ ότι καλώς έγινε. Βέβαια, υπάρχουν κάποια ζητήματα. Και τα ζητήματα που προκύπτουν είναι ότι, καταρχήν, μιλάμε για αρκετά δισεκατομμύρια, πλησιάζουμε τα 10 δισεκατομμύρια αυτά που έχουμε εξαγγείλει σαν προγράμματα. Η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και της κρατικής και της ιδιωτικής είναι σε πολύ μικρό ποσοστό. Ελπίζω ότι τα επόμενα πλοία τα οποία σχεδιάζεται να συμφωνήσουμε αυτή τη στιγμή και μιλάω για τις κορβέτες, ότι τουλάχιστον θα βοηθήσουν στο να ενισχυθεί και η εγχώρια βιομηχανία και ειδικά ο ναυτικός τομέας. Δεν ξέρω που θα καταλήξει. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να δοθεί μια δυνατότητα στην αμυντική βιομηχανία να ζωντανέψει και να ορθοποδήσει. Γιατί εκτός του ότι είναι θέμα οικονομίας που δίνει πάρα πολλά στην ελληνική οικονομία,
είναι και η δυνατότητα που χτίζεις να υποστηρίζεις το αμυντικό σου δυναμικό. Αυτή τη στιγμή, αν μιλήσουμε για τη Μπελχάρα, έχουμε κάνει και τα Ραφάλ, έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα εξοπλιστικό με μια συμφωνία υποστήριξης για τα επόμενα 5 χρόνια, αλλά η ζωή αυτών των συστημάτων είναι 5 χρόνια, είναι πολύ παραπάνω. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο ούτως ώστε αυτή η δυνατότητα της υποστήριξης να γίνεται στην Ελλάδα. Γίνονται προσπάθειες, δεν ξέρω πού θα καταλήξει και πόσο θα είναι και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάντως προς το παρόν δεν είναι ικανοποιητική η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας. Μηδενική είναι, όχι απλά ικανοποιητική. Ακριβώς, είναι σχεδόν μηδενική. Εκτός αν είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή η σημερινή κυβέρνηση επικαλείται την πίεση που δεχόμαστε στα ελληνοτουρκικά και ότι έπρεπε να κινηθεί πολύ γρήγορα για να κάνει αυτές τις αγορές. Επειδή εσείς και ως αρχηγός ΓΕΘΑ και ως υπουργός Εθνικής Άμυνας διαχειριστήκατε κάποιες συμφωνίες όπως τον εξοπλισμό των F-16 των P3, θα ήταν πολύ χρονοβόρο, πιστεύετε, το να μπούμε σε μια διαπραγμάτευση για αυτές τις αγορές και κάτι να πάρει η ελληνική αμυντική βιομηχανία? Γιατί εάν χαθεί αυτή η ευκαιρία των 10 δισεκατομμυρίων, δεν ξέρω ποια είναι η επόμενη ευκαιρία για την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Καταρχήν, οι συμφωνίες που είπατε προηγουμένως και για τα F-16 και για τα PAPA-3 είχαν σαν βάση το δεδομένο ότι ό,τι γίνει πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Θα μπορούσε εκεί να γίνουν κάποιες συμφωνίες, να γίνουν όλα αυτά πιο γρήγορα με δεδομένο ότι θα γινόντουσαν στις περιοχές των αναδόχων και πιο φτηνά θα ήταν και πιο γρήγορα θα ερχόντουσαν όλα αυτά στην Ελλάδα. Αλλά δεν είχε νόημα εάν δεν είχε πια εμπλοκή και ο εγχώριος τομέας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πάντα μέσα στο μυαλό μας ότι ό,τι γίνεται που αφορά τις ένοπλες δυνάμεις και ότι δαπάνες αποδίδονται σε αυτά, να υπάρχει μια προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα. Και για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως. Μέχρι τώρα, σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε πάει καλά. Και πιστεύω ότι ας είναι μέχρι εδώ. Δηλαδή, ό,τι γίνει από εδώ και στο εξής, θα πρέπει να ακολουθεί τουλάχιστον αυτή την απέτηση. Ακόμα και για τη Μπελχάρα, η οποία, όπως σας είπα, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επιλογή πλοίου. Όλες οι κουβέντες ήταν μέχρι την ώρα που πάρθηκε η απόφαση τα πλοία να φτιαχτούν στην Ελλάδα, τουλάχιστον ο μεγαλύτερος αριθμός. Κατέληξε να γίνουν στη Γαλλία για λόγους ταχύτητας και για λόγους άλλους που ενδεχομένως ξέρει η κυβέρνηση και δεν ξέρουμε εμείς. Ωστόσο, όπως σας είπα και προηγουμένως, η οποιαδήποτε συνέχεια θα πρέπει να έχει σαν σημείο αναφοράς το ότι ό,τι γίνει πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Και θα πρέπει, πιστεύετε, να μπούμε επιτέλους σε έναν μακροχρόνιο εξοπλιστικό σχεδιασμό? Γιατί εντάξει, πήραμε τα Ραφάλ, θα πάρουμε τη Μπελχάρα. Από εκεί και πέρα όμως πάλι βλέπουμε ότι δεν βλέπουμε προς το μέλλον. Δηλαδή, να θα κάνουμε ένα σχέδιο 20ετίας ή 30 ετών, ότι μας χρειάζονται αυτά και πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Καταρχήν, όπως ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει μονίμως ένα σχεδιασμός ο οποίος αφορά μια 15ετία. Μέσα στον οποίο βάζουμε σε αδρές γραμμές τα πλάνα τα οποία θα ακολουθήσουμε και σε ποια κατεύθυνση κινείται το θέμα των εξοπλισμών των αμυντικών. Αυτά κατά καιρούς, κάθε 3 χρόνια, κάθε 4 χρόνια αναθεωρούνται, ξαναπροσδιορίζονται, αλλά τέλος πάντων πάντα υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος λέει πού πάμε. Είναι ένας στρατηγικός σχεδιασμός τον οποίο όταν ξεφεύγουμε μπορεί να λύνουμε προβλήματα επίκαιρα, αλλά δεν λύνουμε τα προβλήματα του μέλλοντος και της προοπτικής που χρειάζεται. Χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό δεν πάμε πουθενά. Καταρχήν, ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και που μάλλον πρέπει να φωτίσουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι
στα συστήματα που ήδη έχουμε και τα συστήματα με τα οποία λειτουργούν οι ένοπλες δυνάμεις και υποστηρίζονται, έχουν πολλά προβλήματα λειτουργικά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασφαλίζεις είναι ότι αυτά που έχεις να είναι λειτουργικά. Και σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι έχουν γίνει αρκετές κινήσεις, έχουν περάσει αρκετά προγράμματα τελευταία, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να πούμε ότι τα καλύπτουμε ικανοποιητικώς. Και όλα αυτά είναι θέματα σχεδιασμού, όπως είπατε και εσείς, στρατηγικής, και πρέπει να ακούμε τα επιτελεία στις προτάσεις που υποβάλλουν και στους σχεδιασμούς που κάνουν, γιατί αυτοί είναι οι ειδικοί, αυτοί ξέρουν ποιες είναι οι απαιτήσεις και τι χρειάζεται για να πάμε λίγο μπροστά. Συν το γεγονός ότι η τεχνολογία πλέον έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που δεν χρειάζεται να κάνεις πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα για να κερδίσεις και να βρεθείς λίγο μπροστά σε σχέση με τον αντίπαλο. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και οι έξυπνες επιλογές στα οπλικά συστήματα μπορούν να σε φέρουν μπροστά. Και βλέπουμε τελευταία, που το έχουν πάρει όλοι χαμπάρι, το θέμα με τα, ας πούμε, σαν παράδειγμα, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Σε τρεις περιοχές που γίνανε στρατιωτικές επιχειρήσεις, είδαμε ποια ήταν τα αποτελέσματά τους. Στη Συρία, στη Λιβύη, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, η παρουσία των μη επανδρομένων αεροσκαφών άλλαξε τελείως την κατάσταση. Η Τουρκία έχει επενδύσει αρκετά πάνω σε αυτό. Είναι χώρα παραγωγής μη επανδρομένων αεροσκαφών και αρχίζει να διαθέτει στην αγορά και πάρα πολλά. Εμείς, ενώ ξεκινήσαμε αρκετά νωρίς με αυτά τα προγράμματα, δεν απόδωσε η δραστηριότητά μας αυτή και τώρα τρέχουμε και θεωρώ ότι πρέπει να το έχουμε σαν προοπτική και σαν στόχο να καταφέρουμε πολύ γρήγορα να καλύψουμε αυτό το κενό. Και βέβαια οι οποιοδήποτε σχεδιασμοί μας οι μελλοντικοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η τεχνολογία είναι αυτή που σου δίνει το πλεονέκτημα. Η τεχνολογία και έξυπνες λύσεις. Κύριε Υπουργέ, από αρχηγός του ΓΕΘΑ περάσατε πολύ γρήγορα στην πολιτική για να είστε υπουργός Εθνικής Άμυνας. Από τότε υπάρχει ένα διαρκές φλερτ, όχι μόνο από εσάς, αλλά και από πολλούς άλλους, όπως είδαμε τους τελευταίους μήνες. Παρακολουθώντας το πολιτικό κλίμα στη χώρα και με δεδομένο τα προβλήματα και τα μέτωπα που έχουμε αντιμετωπίσει, είναι πολλά. Γεωνομική κρίση, οικονομική κρίση, εθνικά θέματα. Σας ανησυχεί αυτή η ένταση που υπάρχει και στο πολιτικό πεδίο για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, επειδή έχετε δείξει ότι πάντα προσπαθείτε να ακολουθήσετε το δρόμο της συνεννόησης, θα έλεγα, ότι είστε οπαδός αυτής της λογικής. Κύριε Καρμουνόπουλε, θεωρώ ότι οι συνεργασίες, οι πολιτικές και η ομαδική προσπάθεια είναι κάτι που είναι επιβεβλημένο για το μέλλον. Προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι οι πολιτικές δυνάμεις και τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συνεργάζονται. Ειδικά στα θέματα των μεγάλων αποφάσεων που αφορούν τη χώρα, θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, είναι κάτι που πρέπει πάντα να συνεννοούμαστε. Τώρα, αν θέλουμε να το θέσουμε πολιτικά, καταρχήν μου είπατε ότι από στρατηγικός πέρασα πολύ γρήγορα στην πολιτική. Σας περάσατε, πας περίπτωση, ναι. Σας λέω ότι πράγματι η πολιτική είναι ένας πολύ ενδιαφέρον χώρος και κάποιος που τον ενδιαφέρει και που θέλει έχει πολλά περιθώρια να δώσει. Και μάλιστα όταν ο βασικός τρόπος σκέψης και ο γνώμονας είναι να επιδιώκεις τις συνεργασίες και τη συνένεση, νομίζω είναι ο καλύτερος δρόμος. Εδώ έχω την αίσθηση ότι
δεν περισσεύει κανείς σε αυτόν τον τόπο. Όσοι έχουν να δώσουν είναι χρήσιμοι. Το θέμα είναι πόσο όλα αυτά θα μπουν σε ένα τραπέζι, θα σταματήσουν οι μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις και να προκύψει κάτι παραγωγικό. Θεωρώ ότι το μέλλον και αυτού του τόπου και το βλέπουμε και γύρω μας είναι στις συνεργασίες. Ακόμα και η προοπτική κυβερνήσεων με κόμματα, πολλά κόμματα μέσα, θεωρώ ότι είναι πιο δημοκρατικό και πιο εφικτό για το μέλλον. Σύν ότι τα αποτελέσματα όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα είναι πολύ καλύτερα και οι πολίτες και ο κόσμος της Ελλάδος νιώθει πιο σίγουρος και πιο χαρούμενος και πιο αισιόδοξος εάν βλέπει ότι η πολιτική τους οποίους ψηφίζει και στέλνει στο κοινοβούλιο έχουν στο μυαλό τους τη συνεργασία και όχι την αντιπαράθεση. Βέβαια πρέπει αυτό να γίνεται σε ειλικρινή βάση και με δεδομένο ότι όλοι θέλουμε το καλό αυτού του τόπου. Το καλό αυτού του τόπου περνάει από τις καλές σχέσεις μεταξύ μας και από την καλή συνεργασία που μπορεί κάτι να χτίσει θετικό. Μακάρι να το αποδεχθεί όλο το πολιτικό σύστημα αυτό που λέτε, γιατί βλέποντας την ιστορία μας, της μεταπολίτευσης τουλάχιστον, οι μονοκομματικές ισχυρές κυβερνήσεις που όλοι πεδίωκαν μας οδήγησαν σε αδιέξοδα. Νομίζω πλέον ότι όλοι πρέπει να αποδεχτούν ότι είναι ώρα συνεργασιών. Βλέπουμε και σε άλλα κράτη γύρω μας με τα οποία συνεργαζόμαστε και έχουμε πολλές επαφές. Δηλαδή, βλέπετε στο Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει 5-6 κόμματα στην κυβέρνηση, τουλάχιστον στην προηγούμενη κυβέρνηση. Στη Γερμανία το ίδιο, στην Ιταλία το ίδιο. Εμείς δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είμαστε στην κατεύθυνση του να έχουμε μία κυβέρνηση μονοκομματική. Θεωρώ ότι δεν είναι και δημοκρατικό. Όσοι ψηφίζονται από τους Έλληνες πολίτες θα πρέπει να έχουν και ένα δικαίωμα συμμετοχής στο κοινοβούλιο και πιθανώς και στην κυβέρνηση. Άρα οι περισσότερο δυνατόν είναι και μια καλύτερη ανταπόκριση στο δημοκρατικό πολίτευμα που θεωρούμε ότι έχουμε. Όλοι ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι ο τόπος που γέννησε τη δημοκρατία. Εμείς λοιπόν είμαστε αυτοί που θα έπρεπε να τους οδηγούμε όλους σε αυτή την κατεύθυνση και να έχουμε σαν βασικό άξονα της σκέψης μας αυτό το πράγμα. Πολιτικές συνεργασίες και ενδεχομένως κυβερνήσεις συνεργασιών. Να κλείσουμε μια ερώτηση. Είναι πολύ συνηθισμένη από εμάς τους δημοσιογράφους. Ανησυχείτε το επόμενο διάστημα για τα ελληνοτουρκικά, γιατί βλέπουμε κάποιες και τις δηλώσεις του κ. Ερντογάν και τις δηλώσεις άλλων παραγόντων της Τουρκίας. Έχουμε αυτή την κινητικότητα που περιγράψαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Έχετε κάποια ανησυχία ή πιστεύετε ότι ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να μαζευτεί? Δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε το θέμα αυτό σε δύο κουβέντες, ναι. αλλά μπορούμε να πούμε το εξής. Οι επιδιώξεις της Τουρκίας είναι συγκεκριμένες. Αυτή τη στιγμή εκφράζονται από τον Ερντογκάν, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι όλο το σύστημα στην Τουρκία επιδιώκει τα ίδια, άλλοι τα λένε, άλλοι δεν τα λένε και ξέρουμε ότι αυτό δεν θα αλλάξει. Επομένως, η δικιά μας η θέση και η δικιά μας η σκέψη θα είναι πάντα πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Ερντογκάν εκτιμώ ότι ούτε και εκείνος θέλει να κάνει η Τουρκία να κάνει κάποιες ενέργειες οι οποίες θα έχουν κόστος και στους ίδιους. Όμως προκειμένου να καταλήξει και να πετύχει τους σκοπούς της, ενδεχομένως να κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες θα είναι επικίνδυνες. Όσο όμως καταφέρνει, όπως έχω ξαναπεί, με
τους διάφορους τρόπους που κινείται, με τους εκβιασμούς, με τις πιέσεις, με τις σχέσεις της με τους υπολείπους κλπ. Να καταφέρει και να προχωράει, δεν θα χρειαστεί να κάνει κάτι τέτοιο. Όταν βρεθεί σε αδιέξοδο, ενδεχομένως να το κάνει. Γι' αυτό για μας το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να κινούμαστε στο χώρο της αλήθειας. Να μην υπολογίζουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η καλλιέργεια της άποψης ότι η Τουρκία καταραίει και κάποια ώρα δεν θα μπορεί να κάνει αυτά που λέει, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Θεωρώ ότι πάντα θα υπάρχει τρόπος να ξεφεύγει, πάντα θα υπάρχει τρόπος να είναι συμμέτοχη και ενεργή σε όλα τα μέτωπα, πάντα θα βρίσκει τον τρόπο να εκβιάζει και από εκεί και μετά εξαρτάται από εμάς στο πώς θα τη διαχειριζόμαστε. Δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να σηκώνουμε τους τόνους πάρα πολύ ψηλά, να απειλούμε και να βγάζουμε διάφορες κορώνες, όμως θα πρέπει να τους δίνουμε να καταλαβαίνουν κάθε φορά ότι μέχρι εδώ, ότι έχουμε περιθώρια να ανεχτούμε μέχρι σε αυτό το σημείο. Από εδώ και μετά δεν έχουμε δικαίωμα να υποχωρήσουμε. Όταν περνάμε τέτοια καθαρά μηνύματα και καταλαβαίνουν όλοι ότι τα πιστεύουμε και βασιζόμαστε σε αυτά, νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται πιο σταθερά και το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Δεν θα λύξουν τα προβλήματά μας ποτέ με την Τουρκία, ούτε θα τα κλείσουμε τα θέματα και θα τα εξασφαλίσουμε φτάνοντας τους εξοπλισμούς μας σε θεόρατα ύψη. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα να μπορεί να υποστηρίζει αυτά που θέλουμε σαν χώρα και να είναι και ένα πολύ καλό εργαλείο στις διπλωματικές μας σχέσεις και επιδιώξεις, υποστηρικτικό, το κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων, η οικονομία και μια πολύ καλή διπλωματία χωρίς λάθη. Θεωρώ ότι ο συνδυασμός όλων αυτών των θεμάτων θα μας δώσει το πλεονέκτημα και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε την όποια ανησυχητική προοπτική. Προσωπικά πιστεύω ότι θα περνάμε φάσεις δυσκολίας, ότι ο Ερντογκάν θα κάνει κινήσεις οι οποίες είναι κινήσεις εντυπωσιασμού και πιέσεως, εκπιασμού, αλλά δύσκολα θα φτάσει στο να... Δηλαδή, πιο πολύ μας προκαλεί στο να κάνουμε εμείς την πρώτη κίνηση για να έχει και το δίκιο, παρά να κινηθεί εκείνος. Και πάλι ξαναλέω ότι αυτός κινείται στα περιθώρια που του αφήνουμε και του αφήνουν όλοι. Εάν δεν του αφήνουμε περιθώρια... Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ, που έχει να κάνει σχέση με την επικαιρότητα, επειδή είχατε διαχειριστεί σαν αρχηγός για αυτά τέτοια θέματα, ζήσαμε αυτό το θέμα με την κακοκαιρία, ελπίδα. Θα μπορούσε ίσως να έχει αξιοποιηθεί γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα ο στρατιωτικός μηχανισμός της χώρας? Το σχέδιο Δευκαλίων, για παράδειγμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο στρατιωτικός μηχανισμός της χώρας υπάρχει. Οι δυνατότητες του είναι γνωστές. Υπάρχουν σχέδια για την αντιμετώπιση των δύσκολων συνθήκων και θεμενιών. Τα σχέδια που αναφέρατε, το Δευκαλίων και το Ξενοκράτης, είναι δύο σχέδια τα οποία προβλέπουν πόσο στρατός, με ποια μέσα, με ποιες ομάδες, οι οποίες ήδη είναι εκπαιδευμένες, θα συμμετέχει. Θεωρώ λοιπόν ότι αν του ζητηθεί εγκαίρως και αν του δώσουν τα περιθώρια, θα είναι αποτελεσματικός. Ενδεχομένως εδώ να υπήρχε μια καθυστέρηση στο αίτημα προς το στρατό να ενεργοποιήσει αυτά τα τμήματα. Ναι, θα μπορούσε να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα. Θεωρώ ότι εδώ γίνονται πάρα πολλά λάθη και πιο πολλά λάθη συντονισμού και όχι δυνατοτήτων. Είδαμε ότι όταν υπήρχαν οι προβλέψεις ήταν ακριβείς στην ώρα τους. Μας δώσαν να καταλάβουμε τι εργότανε. Είδαμε ότι γίνανε κάποιες συσκέψεις. Μάλιστα,
και στις τηλεοράσεις προβλήθηκαν και οι δυνατότητες σε μέσα και από την περιφέρεια και από, και από τους δήμους και τελικά η αποτελεσματικότητα όλων αυτών των μέσων δεν φάνηκε πουθενά σε αυτή την, πανδημία. Δεν είναι ευχάριστο να κάνει κανείς αρνητικές κριτικές στις ενέργειες αντιμετώπισης τόσο δύσκολων καιρικών φαινομένων, αλλά θεωρώ ότι μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Και τελικά καταλήξαμε στο τέλος πάλι σε ενοχλούς δυνάμεις, αλλά λίγο αργά. Yeah, ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχατε καιρό να μιλήσετε. Θα τα πούμε, ελπίζω, σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρουνόπουλε, και για την ευκαιρία και για τη συζήτηση που κάναμε. Και εύχομαι να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες και να βρεθούμε λίγο σε καλύτερες μέρες. Να πούμε για κάτι πιο ευχάριστο. Να πούμε για κάτι πιο ευχάριστο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.